Αμήν, Κύριε. Αγαπητοί αδελφοί Αποστόλοι και Κλεοπάτρα, προσεύχεστε αυτοβούλος και αβιάστος εις την ιερή ταλετή αυτή του γάμου. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της περιβρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να τον παρακαλέσουμε να ενώσει σήμερα τον αδελφό μας τον Αποστόλη και την αδελφή μας την Κλεοπάτρα με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μια οικογένεια. Αν κάποιος από εσάς όλους γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία δεν μπορούν οι δύο αυτοί νέοι να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα, ας λιώς, ας σιωπά. Ας προσευχηθούμε, Πατέρα μας επουράνιε, στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριέ μου, για την ώρα αυτή που μας έφερες και έφερες ενώπιόν σου τον αδελφό μας τον Αποστόλη και την αδελφή μας την Κλεοπάτρα. Εσύ, Κύριέ μου, αγαπημένους, ευλογημένους, για να παρασταθούν στην παρουσία σου, και εσύ, Δέσποτα αγαθέ, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο κατοικών την αιωνιότητα, να ευλογήσεις αυτούς, να ευλογήσεις το γάμο αυτό, να ευλογήσεις εσύ, Κύριε Θεέ μου, τα παιδιά και να τους παντρέψεις και να τους κάνεις σήμερα μια ευλογημένη και αγία οικογένεια. Ζητάμε το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να πέσει πάνω στα αδέλφια μας και σε όλη την Εκκλησία σου, ώστε ό,τι λάβει η χώρα να είναι από σένα και για τη δόξα τη δική σου. Και τώρα αφιερώνουμε το ονόματι του Ιησού Χριστού το γάμο αυτό σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα στο Άγιο, και σε παρακαλούμε κατά πάντα ευλογώ να τους ευλογήσεις και πληθύνω να τους πληθύνεις στη ζωή τους την ευλογία, και εσύ, Κύριε Θεέ μου, να τους έχεις στην αγκαλιά σου, εσύ να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, και εσύ, Κύριε Θεέ μου, να δοξάζεσαι στη ζωή τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, μείνε με θυμών, και εσύ, Κύριε Θεέ μου, να προπορεύεσαι κατά πάντα σε όλα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Καθίστε, αγαπητοί αδελφοί, και εμείς να ψάλουμε τον ύμνο 425 από τα Μεγάλα Υμνολόγια. Ύμνος 425. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους δύο έθεσ αυτούς κατοικώνα Θεού και ανάποδα. Γάμο δόξα, δόξα σε θεπίτη, Αγία σε την τελετή, και τους δει μαζί μελονύμφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή τους σαφώς να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε ώστε να σε δοξάζει. Δόξα Θεπίτη, Αγία σε και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτούς να βοηθάς τους κάθε μέρα και ενδυνάμων αυτούς και προστάτευ αυτούς ουρανίε Πατέρα. Δόξα ο Θεπίτη, Αγία σε την τελετή και τους δύο
Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και νεφίσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και φύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις το Αδάμ λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δε θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν μέρα να φάγεις από αυτού θέλεις εξάποδος αποθάνει. Και είπεν Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθόν όμοιο με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ δια να είδει πώς να ονομάσει αυτά, και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πανέψυχον τούτο είναι το όνομα αυτού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβε από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα ωστούν οκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Αμήν. Όλη η γραφή, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, γιατί περιγράφει την απόλυτη αλήθεια, καθώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός βεβαιώνει, λέγοντας «Ο Λόγος σου Θεέ μου, Πατέρα μου, είναι η απόλυτη αλήθεια και μάλιστα η υπερτάτη αλήθεια». Όσα συνέβησαν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει. Καταρχάς, όταν ο Θεός αποφάσισε και έφτιαξε τον ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής του, και τον εγέμισε με τα στρατεύματα του ουρανού, τους αγγέλους, αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, αλλά ο σκοπός του Θεού δεν ήταν να φτιάξει τον ουρανό, γιατί ο ουρανός ήταν άδειος εφόσον δεν υπήρχε κάποιος που να είναι όμοιος με το Θεό. Και έτσι ο Θεός αποφάσισε να φτιάξει ένα δημιούργημα που να είναι όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό και δημιούργησε εκτός από τον ουρανό, δηλαδή το πνευματικό σύμπαν, δημιούργησε και το υλικό σύμπαν και έθεσε τη γη, τον τόπο εκείνο στον οποίο ο Θεός έστρεψε με προσοχή το βλέμμα του για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι
το πιο ακριβό και πολύτιμο δημιούργημα του Θεού, γιατί είναι πλασμένος από χώμα, αλλά είναι το πιο αγαπημένο και πολύτιμο δημιούργημα, γιατί ο Θεός τον έφτιαξε μένα από χώμα, αλλά κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, και είναι το μόνο δημιούργημα που μοιάζει και στη μορφή αλλά και στην ουσία με το Θεό, καθώς αφού τον έπλασε από το χώμα ενεφύσισε εις αυτόν από το πνεύμα του Θεός και έφτιαξε τον άνθρωπο, δημιούργησε τον άνθρωπο εις ψυχή ζώσα, ώστε ο άνθρωπος να είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια και τίποτα να μην μπορεί να σταματήσει την ύπαρξή του. Και αυτό το έκανε ο Θεός επειδή αγαπάει τον άνθρωπο, για να είναι πάντοτε μαζί του στον ουρανό. Πάντοτε μαζί του στον ουρανό. Του έδωσε εξουσία. Του έδωσε εξουσία καθώς τον έφτιαξε τριαδικό, όπως ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, τριάδα ομόσιος και αχώριστος, έτσι και ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και του έδωσε εξουσία. Εκτός από το να ζει με το σώμα του, να θέλει με την ψυχή του που εκδηλώνεται με την καρδιά του και να αποφασίζει με το πνεύμα του, καθώς έχει τη δυνατότητα να εκλέγει, μόνο ο άνθρωπος, να εκλέγει και να απορρίπτει. Έφτιαξε δε και έναν υπέροχο παράδεισο, κήπο, μέσα στον οποίο έθεσε τον Αδάμ ο Θεός, αλλά διεπίστωσε άμεσα ότι δεν είναι καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος. Παρόλο που ο Αδάμ, ο άνθρωπος, ζούσε στο απόλυτο περιβάλλον και στη συνεχόμενη παρουσία του Θεού που επισκέπτεται τον άνθρωπο κάθε δειλινό και συνομιλούσε μαζί του, όμως έλειπε στον άνθρωπο κάποιος που να είναι όμοιος με αυτόν. Και έτσι ο Θεός αποφάσισε να φτιάξει τη γυναίκα, να φτιάξει έναν άλλον άνθρωπο που να είναι όμοιος με τον Αδάμ και να είναι βοηθός του Αδάμ, όχι με την έννοια της οικιακής βοηθού ή της βοηθού του μάστορα, αλλά με την έννοια του ότι ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο Αδάμ να κάνει η γυναίκα και ό,τι δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα να κάνει ο άνδρας, ώστε να δημιουργήσει ένα αντρόγυνο το οποίο αυτό που θα ενώσει ο Θεός κανείς δεν μπορεί να χωρίσει, ώστε οι δύο να είναι ένα. Και αυτό είναι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Θεός, καθώς θέσπισε το γάμο. Ο γάμος δεν είναι ανθρώπινη ανακάλυψη, αλλά είναι ένας θεσμός τον οποίο ο Θεός απαρχής δημιούργησε, καθώς όταν έφτιαξε την Εύα από τα πλευρά του Αδάμ, το πρώτο πλάσμα που είδε ο Αδάμ όταν ξύπνησε από την πρώτη νάρκωση που επέστη άνθρωπος ήταν η Εύα, και το πρώτο πρόσωπο που είδε η Εύα όταν τη δημιούργησε ο Θεός ήταν ο Αδάμ, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτή τη δημιουργία να δημιουργηθεί αυτή η έλξης και αυτή η ενότητα που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει στον άνθρωπο, τον τριαδικό, και ενότητα σώματος να τους κάνει σάρκα μία, και ενότητα ψυχής να τους κάνει ψυχή μία, και ενότητα πνεύματος να τους κάνει πνεύμα νέο, που σημαίνει πνεύμα ένα, που σημαίνει να έχουν την ίδια γνώμη, να θέλουν τα ίδια και να ζουν πάντοτε μαζί. Αυτός είναι ο γάμος. Ο γάμος ο χριστιανικός, ο γάμος ο ευλογημένος, που έκτοτε ο Θεός ευλόγησε, ευλογεί και θα ευλογεί. Ο γάμος δεν είναι όταν δύο άνθρωποι ελκύονται κατά σάρκα μόνο, ούτε από συμφέρον μόνο, αλλά όταν δύο άνθρωποι ελκύονται και κατά σάρκα και με την ψυχή τους και με το πνεύμα τους, ώστε να μπορεί ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους να τους μεταχειρίζεται,
να τους χρησιμοποιεί και να τους ευλογεί για τη δόξα Του σαν ένα. Και έτσι ξεκίνησε η λογική του εγκάμου βίου, όπου ο Θεός έφτιαξε έναν άνδρα για μια γυναίκα και μια γυναίκα για έναν άνδρα, γι' αυτό κάτω και από οποιοσδήποτε συνθήκες, όσοι είναι οι άντρες είναι και οι γυναίκες, με μια μικρή ελάχιστη υπεροχή των γυναικών, γιατί ζουν λίγο περισσότερα χρόνια από ότι ο άντρας, και αυτό το ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού, το γιατί. Όμως ο Θεός έδωσε μέσα στον Παράδεισο και δύο δρόμους. Το δρόμο της ευλογίας, που είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού, και το δρόμο της κατάρας, που είναι η παράβαση στο Λόγο του Θεού. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, μπροστά σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν δύο δρόμοι. Οι δρόμοι που ο Θεός αποκαλεί ευλογημένος δρόμος και ο δρόμος που ο Θεός αποκαλεί καταραμένος δρόμος. Ο ευλογημένος δρόμος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη χαρά, μέσα στη δόξα του Θεού, μέσα στην αγάπη. Ο δρόμος μακριά από το Θεό είναι μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στη θλίψη, μέσα στην αμαρτία και μέσα στην παράβαση. Και ο άνθρωπος τώρα καλείται να εκλέξει την οδόν την οποία θέλει να περπατήσει. Έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό άνθρωπος δοσμένο από το Θεό, να είναι απολύτως ελεύθερος. Κάνει ό,τι θέλει και αποφασίζει ό,τι νομίζει. Μόνο ο Θεός έχει δείξει στον άνθρωπο τι είναι το καλόν, τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον ενώπιον του Θεού για τον άνθρωπο, αλλά και τι είναι το κακό για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος τώρα καλείται να εκλέξει. Δυστυχώς η Εύα πλανήθηκε. Πλανήθηκε από την επιθυμία της, καθώς έστρεψε το βλέμμα της με μεγάλη προσοχή σε αυτό που ο Θεός είπε, ότι αν φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και όχι μόνο πλάνησε τον εαυτό της, πλανήθηκε, αλλά πλάνησε και τον Αδάμ. Και έτσι έκτοτε υπάρχει ο άνθρωπος που είναι στην παρουσία του Θεού και υπάρχει ο άνθρωπος που είναι έξω από την παρουσία του Θεού. Σήμερα ήρθαμε για τον αδελφό μας τον Αποστόλη και την αδελφή μας την Κλεοπάτρα, που πριν από λίγα χρόνια, πόσα Κλεοπάτρα μου, 2, 3, πρώτα ήρθες εδώ, πριν 2 χρόνια ήρθε η Κλεοπάτρα και μου λέει, σε ποια εκκλησία να πάω, αδελφέ? Και της λέω, σε όποια ο Θεός σε κατευθύνει, βλέποντας ότι εκεί είναι το πνευματικό σου σπίτι, γιατί κάθε άνθρωπος έχει το σπίτι του, το φυσικό, αλλά έχει και το σπίτι του, το πνευματικό. Σε αυτό το σπίτι, το φυσικό, ο Θεός θα σε ευλογήσει, αλλά και στο πνευματικό, ο Θεός θα σε ευλογήσει πολύ. Και έτσι ήρθε και έμεινε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί κάποια στιγμή έλαβε χώρα το μέγα μυστήριο του γάμου, όπου η αδελφή μας η Κλεοπάτρα πρόσεξε αυτόν τον οποίον δεν ήξερε, τον Αποστόλη, και ο Αποστόλης πρόσεξε αυτήν την οποία δεν ήξερε, την Κλεοπάτρα, και συνέβη αυτό ακριβώς που συνέβη τότε στον Παράδεισο για πρώτη φορά, που ο Αδάμ αγάπησε την Εύα και η Εύα αγάπησε τον Αδάμ. Το ίδιο συνέβη και ήρθε με χαρά ο Αποστόλης και μου είπε, βρήκα αυτήν που ο Θεός είχε ετοιμάσει για μένα. Αλλά το ίδιο και η Κλεοπάτρα.
από εκεί και πέρα πήραν το δρόμο τους, τα πράγματα, δρόμο όμως σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι, με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός χαρίζει στον Αποστόλη την Κλεοπάτρα για να την κάνει ευτυχισμένη και ο Θεός χαρίζει τον Αποστόλη στην Κλεοπάτρα για να τον κάνει ευτυχισμένο, με τη βεβαιότητα ότι προχωράνε για την απόλυτη ενότητα μιας ψυχής, ενός πνεύματος και μιας σάρκας, τα παιδιά έφτασαν μέχρι τη σημερινή μέρα όπου θα σταθούν στην παρουσία του Θεού να ζητήσουν από όλους εμάς να προσευχηθούμε ο Θεός να τους παντρέψει, να τους ευλογήσει και να τους κάνει μια ευλογημένη και χαρούμενη οικογένεια, ενωμένη, που αυτό το οποίο ο Θεός ενώνει κανένας δεν μπορεί να χωρίσει. Σήμερα λοιπόν θέλουμε τον Αποστόλη και την Κλεοπάτρα να τους ενώσει ο Κύριος σε μία οικογένεια άγια και ευλογημένη, αγαπημένη, μία οικογένεια που πραγματικά να απολαμβάνει όλα όσα ο Θεός έχει ετοιμασμένα και χαρισμένα για τους ανθρώπους που αποφασίζουν εν Χριστώ Ιησού να ζήσουν μαζί τους, μαζί για όλη τους τη ζωή. Καθώς δεν προβλέπεται από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού διαζύγιο, χωρισμός, αντιθέτως προβλέπεται η απόλυτη ευλογία εφόσον οι άνθρωποι και οι δυο μείνουν πιστοί στο Λόγο του Θεού. Τώρα λοιπόν αρχίζει η καινούργια ζωή που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον Αποστόλη και για την Κλεοπάτρα. Δύο παιδιά, όμορφα, νεαρά, που τώρα όμως ξεκινάνε την πορεία για τη ζωή τους, αλλά και για την αιωνία ζωή. Και εκείνο που έχει σημασία είναι όχι να είναι μαζί μόνο, αλλά να είναι μαζί τους ο Χριστός. Γιατί, λέει η Γραφή, αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση εν το ονόματι του Χριστού στον Πατέρα τον Επουράνιο, ό,τι αν ζητήσουν ο Θεός θα τους το δώσει, αρκεί να είναι σύμφωνοι. Τι θα πει σύμφωνοι? Να είναι όχι μόνο ενωμένοι στη σάρκα που θα ενωθούν, αλλά να είναι ενωμένοι στην ψυχή, δηλαδή φίλοι, και ενωμένοι στο πνεύμα, δηλαδή αδελφοί εν Χριστώ. Ο Χριστός την Εκκλησία την αποκαλεί φίλη του, αδελφή του και νύμφη του. Και για σένα η Κλεοπάτρα είναι η φίλη σου, είναι η αδελφή σου και είναι η νύμφη σου. Εάν δεν είναι η αδελφή σου εν Χριστώ, αν δεν έχετε δηλαδή τον ίδιο πατέρα και δεν ζείτε εν το ονόματι του Χριστού, ποτέ δεν θα μπορέσετε να γίνετε ευλογημένο ζευγάρι. Εάν δεν είστε φίλοι, που να και μοναδικοί, δεν έχεις άλλους φίλους τώρα, Αποστόλη, ένας είναι ο φίλος ο Χριστός στον ουρανό και μία είναι η φίλη σου στη γη, η Κλεοπάτρα. Και εσύ, Κλεοπάτρα μου, ένας είναι ο φίλος σου στον ουρανό και ένας είναι ο φίλος σου στη γη, ο Αποστόλης. Μαζί ξεκινάτε και μαζί θα τελειώσετε. Εσύ έχεις υποχρέωση να την αγαπάς όπως ο Χριστός την Εκκλησία και εσύ, όπως θα δούμε, Κλεοπάτρα μου, έχεις υποχρέωση να υπακούς τον Αποστόλη όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Αυτή είναι η συμφωνία σας. Εάν δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, η προσευχή σας δεν θα ακούγεται.
η ζωή σας δεν θα πηγαίνει καλά. Ούτε σαν άτομα, ούτε σαν οικογένεια, οι δυο σας, ούτε σαν οικογένεια με τα παιδιά σας. Εάν δεν είναι ανάμεσά σας ο Χριστός να σας ενώνει. Χριστός είναι ο συνδετικός κρίκος. Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι Αυτός που σας αγαπάει και έδωσε το αίμα Του για σας, είναι Αυτός που θα Του αναθέσετε σήμερα τη ζωή σας, ώστε η ζωή σας να είναι κάτω από τη φροντίδα, την προστασία και την αγάπη του Χριστού. Και εσύ θα αφιερώσεις την Κλεοπάτρα στο Χριστό και εσύ Κλεοπάτρα θα αφιερώσεις τον Αποστόλη στο Χριστό και θα ζητήσεις Αποστόλη ο Θεός να ευλογεί την Κλεοπάτρα για να την κάνει ευλογημένη σύζυγό σου και εσύ Κλεοπάτρα μου θα προσεύχεσαι ο Χριστός να ευλογήσει τον Αποστόλη για να τον κάνει ευλογημένο σύζυγό σου. Εάν ο Χριστός δεν ευλογήσει την Κλεοπάτρα θα είσαι δυστυχισμένος και αν ο Χριστός δεν ευλογήσει τον Αποστόλη θα είσαι δυστυχισμένη. Εάν ο Χριστός που το θέλει και του το ζητήσετε με χαρά Αποστόλη μου θα ευλογεί την Κλεοπάτρα για να είσαι εσύ ευτυχισμένος και με χαρά θα ευλογεί τον Αποστόλη για να είσαι εσύ ευτυχισμένη. Και η ευλογία του Θεού δεν είναι κάτι το αόριστο, είναι κάτι το συγκεκριμένο απολύτως, όπως περιγράφεται από το Λόγο του Θεού. Αρκεί να μην ελπίζεις Αποστόλη σε κανέναν άλλον για τη σχέση σου με τον Κλεοπάτρα παρά μόνο στον Χριστό και αρχή Κλεοπάτρα μου να μην ελπίζεις σε κανέναν άλλον για τον Αποστόλη σου παρά μόνο στον Χριστό. Και λέει η Γραφή, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, ιδιαιτέρως στο γάμο σας, γιατί θα μοιάζει σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, ώστε ό,τι χρειάζεσαι θα το παίρνεις από τις ρίζες, όπως το παίρνει το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, ώστε το καύμα δεν θα το καταλαβαίνετε. Την ταλαιπωρία που θα έρχεται θα την προσπερνάτε. Το φίλο σας θα θάλει. Δεν θα είσαστε μαραμένοι, θα είσαστε ευλογημένοι. Και το σημαντικότερο, ότι θα έχετε καρπό πολύ και ο καρπός σας θα μένει. Ο καρπός θα είναι, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ο καρπός της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας. Η καρποφορία σας θα είναι πλήρης. Και στη σχέση σας και στην οικογένειά σας και στη ζωή σας. Θα είσαστε ένα δέντρο καρποφόρο, με καρπό πολύ και καλό, καθώς ο Θεός όμωσε στον εαυτό Του λέγοντας «Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω και θα πληθύνω και το σπέρμα σου». Αρκεί να είσαστε ένα όπως ο Θεός θέλει. Και εφόσον το σημαντικότερο στη ζωή σας είναι η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου με το σύνδεσμο της ειρήνης, η ενότητα της πίστεως μέσα στην αλήθεια και ο σύνδεσμος της τελειότητος που είναι η αγάπη, εφόσον το σημαντικότερο ζήτημα στη ζωή σας είναι η ενότητα, ώστε εάν συμφωνείτε ό,τι αν ζητείτε και αυτό είναι το δώρο του Θεού για σας, όταν συμφωνείς με την Κλεοπάτρα και θα συμφωνείς με ταπείνωση και με αγάπη, και όταν Κλεοπάτρα μου θα συμφωνείς με τον Αποστόλη με ταπείνωση και με αγάπη και πηγαίνετε οι δυο σας γονατιστοί και προσεύχεστε, ό,τι ζητήσετε από το Θεό θα σας το δίνει, γιατί είναι υπόσχεση γραμμένη στο Θεό. Άρα το κρίσιμο σημείο στη ζωή σας είναι η ενότητα. Η ενότητα στη σάρκα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Την ενότητα αυτή δεν μπορείτε να την πετύχετε, μπορείτε όμως να τη ζητήσετε και να σας χαριστεί.
δεν είναι κάτι που θα το αγωνιστείτε για να το έχετε, είναι κάτι που θα προσευχηθείτε για να σας δοθεί. Αλλά για να σας δοθεί πρέπει να ζητάτε κατά το θέλημα του Θεού. Εάν ζητάτε και ό,τι ζητάτε κατά το θέλημα του Θεού, εξεύρετε, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σας ακούει, και εφόσον εξεύρετε ότι σας ακούει, εξάπαντος θα σας το δίνει ο Θεός. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τώρα πώς η ενότητα αυτή που θέλει ο Θεός, και είναι το μεγάλο μυστικό σου και μυστικό της, να είσαστε οι δύο ένα. Εάν πράγματι αυτό είναι το μεγάλο σας μυστικό, το μυστικό της ευλογίας, είναι πολύ σημαντικό να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι αυτό που θα σας χαρίζετε αν ζείτε κατά το θέλημα του Θεού, αν όχι μόνο ζείτε κατά το Πνεύμα αλλά και περπατάτε κατά το Πνεύμα, ώστε ο Θεός να σας το χαρίζει πλούσια. Ξέρεις τι θα πει η Αποστόλη μου, να σου χαρίζει ο Θεός πλούσια την ενότητα της πίστεως, του Πνεύματος και της αγάπης. Να σου χαρίζεται αυθόνος. Κατάλαβες, Κλεοπάτρα μου, τι σημαίνει να σου χαρίζει ο Θεός άφθονα την ενότητα του Πνεύματος, της πίστεως και της αγάπης. Είναι τα πάντα. Είναι η απόλυτη ευλογία. Είναι η τελειότητα στη ζωή σας για σας, που μόνο ο Θεός μπορεί να σας χαρίζει και μόνο από το Θεό μπορείτε να την απολαμβάνετε. Τελειότητα ύπαρξης, τελειότητα συνύπαρξης, τελειότητα συμβίωσης, τελειότητα ευλογίας. Αποστόλη μου, για να υπάρξει αυτή η ενότητα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, λέει η Γραφή, οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, και η αποστολή του Χριστού για την Εκκλησία, που είναι η αποστολή σου για την Κλεοπάτρα, είναι να φροντίζεις για τον αγιασμό της και να φροντίζεις ώστε η παρουσία της να είναι πραγματικά όπως πρέπει να είναι, γιατί δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα του, να είναι ένδοξη. Και ένδοξη θα είναι η Κλεοπάτρα πρώτα στα μάτια σου, ύστερα στα μάτια του Θεού και σας συνέπεια στα μάτια όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν θα την πικραίνεις, γι' αυτό θα προσεύχεσαι για αυτήν, γι' αυτό θα την αγαπάς και γι' αυτό στην πράξη θα την εκτρέφεις και θα την περιθάλπτεις. Και πώς θα την εκτρέφεις? Όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, με το Λόγο του Θεού, με την προσευχή σου και με την αγάπη σου. Πώς εκτρέφει ο Χριστός στην Εκκλησία? Με το Λόγο του Θεού, με την προσευχή του, γιατί είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και Εκκλησίας, και με την αγάπη του. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θα εκτρέφει στην Κλεοπάτρα για να την κάνεις ευτυχισμένη. Και θα την περιθάλπτεις. Θα την περιθάλπτεις σημαίνει είναι σκεύος ασθενέστερο. Γρατζουνιέται, ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται από τους ανθρώπους, από τους φίλους. Είναι ένα σκεύος ευαίσθητο, για σένα όμως άκρος πολύτιμο. Και στη ζωή μας έχουμε σκεύη ιδιαιτέρως πολύτιμα, τα οποία τα βάζουμε στη βιτρίνα, τα προσέχουμε, γιατί γρατζουνιώνται, σπάνε, καταστρέφονται. Και υπάρχουν και σκεύη ανθεκτικά. Αυτή δεν είναι ανθεκτικό σκεύος. Αυτή είναι πολύτιμο, εύθραυστο, που χρειάζεται την περίθαλψή σου, χρειάζεται να είσαι για αυτήν, όχι μόνο ο ποιμένας της, αλλά ιδιαιτέρως να είσαι ο καλός Σαμαρίτης που θα την περιθάλπτεις, θα τη φροντίζεις, δηλαδή θα την παρηγορείς εν το ονόματι του Χριστού, θα τη στηρίζεις, θα την παρηγορείς όταν έρχεται θλίψη στην καρδιά της, και θα έρχεται.
Θα την στηρίζεις όταν βλέπεις ότι δεν αντέχει και θα την ενισχύεις όταν βλέπεις ότι χάνει τη δύναμή της. Αυτή είναι η δουλειά η δική σου, ώστε πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού εν το ονόματι του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου η Κλεοπάτρα θα είναι ευτυχισμένη. Ποτέ δεν θα την πικραίνεις, ποτέ δεν θα την προσβάλλεις, ποτέ δεν θα την πληγώνεις, ποτέ δεν θα νευριάζεις. Και αν συμβαίνουν αυτά, θα μετανοείς, θα πηγαίνεις στο Θεό και ο Θεός θα τα αποκαθιστά όλα. Λέει και κάτι άλλο ακόμη ο Λόγος του Θεού για σένα, Αποστόλη μου, που πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτό και μάλιστα θα έλεγα ιδιαιτέρως προσεκτικός. Λέει, οι άνδρες πρέπει να συνοικούν κατά γνώση με τη γυναίκα τους, που σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις και μάλιστα πολύ καλά, δηλαδή να ενδιαφέρεσαι, δηλαδή να μην είσαι αδιάφορος, να ξέρεις πολύ καλά τι είναι αυτό που την κάνει χαρούμενη, τι είναι αυτό που τη θλίβει, τι είναι αυτό που την ταλαιπωρεί, τι είναι αυτό που τη χαροποιεί. Και για να ξέρεις πρέπει να προσεύχεσαι να σου αποκαλύπτει και ο Θεός. Γιατί όσο πιο πολύ χαρούμενη την κάνεις, τόσο πιο πολύ ευλογημένος θα είσαι εσύ. Γιατί ο Θεός θα ανταποκρίνεται στον αγώνα σου, δίνοντάς σου σε σένα όλα τα απαραίτητα για να είσαι ένας καλός σύζυγος. Και θα είσαι καλός σύζυγος όταν κάνεις τη γυναίκα σου ευτυχισμένη. Τώρα εσύ, αγαπητή Κλεοπάτρα, που ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ. Όμως, το ότι σ' αγαπάω εγώ δεν λέει τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σ' αγαπάει ο Αποστόλης. Το ότι σ' αγαπάει ο Αποστόλης δεν λέει τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σ' αγαπάει ο Χριστός. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάει ο Χριστός? Αν το ξέρεις, τότε, επειδή σ' αγαπάει ο Χριστός, γεμίζει την καρδιά του Αποστόλη με αγάπη για σένα. Αν λοιπόν ο Αποστόλης σε αγαπάει όπως ο Χριστός την Εκκλησία, τότε και εσύ πρέπει να υπακούς τον Αποστόλη, να σέβεσαι τον Αποστόλη όπως η Εκκλησία του Χριστό. Αυτό είναι η αιτία της δικής σου ευλογίας. Όσο πιο πολύ εσύ τον σέβεσαι, τον υπακούς, στέκεσαι δίπλα του, τόσο πιο πολύ ο Αποστόλης θα σε αγαπάει, θα σε φροντίζει και θα είναι δίπλα σου. Και κάθε μέρα που περνάει, όχι τώρα που είσαστε νέοι, κάθε μέρα που περνάει, όλο και πιο πολύ θα σε αγαπάει ο Αποστόλης και όλο και πιο πολύ εσύ θα είσαι κοντά στον Αποστόλη. Και τι θα είσαι, τι σημαίνει θα είσαι κοντά στον Αποστόλη? Θα είσαι ο Σίμων ο Κυριναίος που θα κουβαλάει όταν χρειάζεται το σταυρό του Αποστόλη. Η ζωή δεν είναι εύκολη και ιδίως έσχατες ημέρες θα είναι όλο και πιο δύσκολη. Άρα εσύ χρειάζεσαι κάποιον που να σε φροντίζει και να σε αγαπάει, αλλά και αυτός χρειάζεται κάποιον που να τον στηρίζει, να τον παρηγορεί και να τον ενισχύει στις δυσκολίες της ζωής. Αυτό θα σας φέρνει κοντά. Και όσο εσείς θα είσαστε κοντά ο ένας τον άλλον, τόσο ο Χριστός θα σας ευλογεί. Αμήν. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη βοήθεια του Θεού. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ την παρουσία του Θεού. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη χάρη του Χριστού. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ την αγάπη του Θεού Πατρός. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά θα είναι χαρισμένα σε εσάς, εάν εσύ την αγαπάς και αν εσύ στέκεσαι δίπλα του και τον στηρίζεις. Τόσο εύκολα, τόσο βεβαιωμένα, τόσο σίγουρα, γιατί δεν είναι ανθρώπινες σκέψεις, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και εκπληρώνεται, ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Και εσείς πιστεύετε και πιστεύοντας η πίστη σας έχει έργο υπακοής και η υπακοή σας έχει έργο ευλογίας παρακυρίου. Εσύ λοιπόν, Κλεοπάτρα μου, πρέπει να ξέρεις
ότι ναι μεν είσαι σκεύος ασθενέστερο ως προς τη σάρκα, αλλά όμως ψυχικά έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τον Αποστόλη. Λέει η Γραφή, μηδεμίαν πτώησιν φοβούμενε, αυτό είναι οι γυναίκες και γι' αυτό και ζουν και πιο πολύ. Παρόλο που στη σάρκα υπάρχει αδυναμία, παρόλο που στη σάρκα χρειάζεσαι φροντίδα στο σώμα, όμως μόνο η γυναίκα μπορεί να υποφέρει τους πόνους της γένας. Ο άντρας θα πέθαινε από την καρδιά του. Τάβλα. Η γυναίκα αντέχει, γιατί της έχει δωρήσει ο Θεός ψυχικές δυνάμεις. Εάν λοιπόν είσαι με ψυχικές δυνάμεις δωρισμένες από το Θεό πραγματικά δίπλα στον Αποστόλη, τότε μεταφέρεις αυτή τη δύναμη που ο Θεός σου έχει δώσει και έχει και ο Αποστόλης αυτές τις ψυχικές δυνάμεις. Μόνο που ναι μεν ο Θεός μας θέλει, σας θέλει τις γυναίκες και κοσμημένες, νύμφοι και κοσμημένοι, όμως τα κοσμήματά σου, ο στολισμός σου να μην είναι αυτός των ανθρώπων του κόσμου τούτου, βαψίματα, κοσμήματα. Αυτός είναι ένας στολισμός ψεύτικος που δίνει χάρη στη γυναίκα ψεύτικη, που δεν προσφέρει στον άντρα τίποτα. Υπάρχει όμως ένας άλλος στολισμός που προσφέρει στον άντρα τη χάρη του Χριστού, τη δόξα του Χριστού, που είναι το πράο και το ησύχιο πνεύμα της γυναίκας, το πράο και το ησύχιο πνεύμα που είναι πολύτιμο στο Θεό. Σκέψου πραγματικά, Αποστόλη, να έχεις μια γυναίκα που να είναι χαρακτηριστικό της η πραότης και η ησυχία. Και για να το καταλάβεις αυτό, σκέψου να έχεις μια γυναίκα που να είναι γκρινιάρα, τσιγκούνα, μια γκρινιάρα που όλο να παραπονιέται, μια γυναίκα που να μην σε αφήνει σε ησυχία. Να έχεις μια γυναίκα με πραότητα και ησυχία που είναι δύναμη Θεού. Αλλά για να υπάρχει μια τέτοια γυναίκα δίπλα σου, πρέπει και σένα ο στολισμός σου να είναι πνευματικός. Δηλαδή άνδρας πίστεως και δυνάμεως. Πνεύμα πράο και ησύχιο, πνεύμα πίστης και δύναμης. Αυτά τα δύο είναι η τελειώτης. Πίστη και δύναμη Πνεύματος Αγίου να ζητάς από τον Χριστό, εσύ να του δίνει. Και πνεύμα πράο και ησύχιο να ζητάς από τον Χριστό, εσύ Αποστόλη μου να χαρίζεις τη γυναίκα σου. Φαντάζεσαι, μπορείς να φανταστείς τι οικογένεια θα σας κάνει ο Θεός. Να έχεις μια γυναίκα γλυκιά, τρυφερή, με πραότητα και με ησυχία, με ευγένεια και με σεβασμό, με καλοσύνη, όλο να σου χαμογελάει, όλο να σε ενισχύει, να σε στηρίζει και να σε παρηγορεί. Να προσεύχεσαι να την κάνει. Φαντάζεσαι, Κλεοπάτρα μου, να έχεις ένα σύζυγο που να είναι δυνατός στην πίστη, δυνατός στο Πνεύμα το Άγιο, να προσεύχεται και να τον ακούει ο Θεός, να προσεύχεται και να του απαντάει ο Θεός, να προσεύχεται και να υπηρετεί το Θεό. Πόσο ευτυχισμένη θα σε κάνει. Να σε αγαπάει, να σε φροντίζει, να μην σε μαλώνει, να μην σε πικραίνει, να μην σε στενοχωρεί, αλλά όλο να σε φροντίζει και να σε αγαπάει. Αυτό είναι χαρισμένο από το Θεό, αν εσύ προσεύχεσαι για τον Αποστόλη και αν ο Αποστόλης προσεύχεται για σένα. Τόσο εύκολο και τόσο αληθινό, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Θα αιτείς να σου δοθεί μια γυναίκα αληθινά χριστιανή.
να κάνει ο Θεός την Κλεοπάτρα γυναίκα αληθινά χριστιανή και εσύ να αιτείς να σου χαρίζει έναν άντρα να μεταμορφώσει τον Αποστόλη σε αληθινά άντρα πίστεως και δυνάμεως δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα θα είναι δυνατά και στους πιστεύοντες. Δεν θα υπάρχει τίποτα αδύνατον στο Θεό και τίποτα αδύνατον σε εσάς. Και αυτά δεν είναι παραμύθια, δεν είναι κάτι που ευχόμαστε με ευχές ψεύτικες, είναι κάτι που εύχεται ο Θεός και μέσα από το Λόγο Του είναι χαρισμένα σε εσάς. Μη χάσετε τις ευκαιρίες που σας δίνει ο Θεός. Μην αλλάξετε δρόμο όπως άλλαξε η Εύα. Προχωρήστε στο δρόμο του Ευαγγελίου και ο δρόμος του Ευαγγελίου θα σας οδηγήσει στην απόλυτη τέλεια ευλογία του Θεού. Υπάρχει απόλυτη ευλογία. Υπάρχει τέλεια ευλογία του Θεού και εξαρτάται από σένα Αποστόλη για την Κλεοπάτρα και από σένα Κλεοπάτρα για τον Αποστόλη. Και μια τέτοια οικογένεια τι παιδιά θα βγάλει? Χαρούμενα, ευτυχισμένα, κοινωνικά, χριστιανικά, παιδιά ευλογημένα, καρπό καλό. Αμήν. Όμως πρέπει να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και στους δυο σας λέει ο Θεός, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εντολή πρώτη με επαγγελία για να γίνετε καλό σε σένα και να είστε μακροχρόνιοι. Αποστόλη μου, σήμερα σου χαρίζει ο Θεός ακόμη δύο γονείς, ακόμη ένα πατέρα και ακόμη μια μητέρα και δόξα στο Θεό πολύ καλούς. Ευχαριστούμε το Θεό. Και σένα Κλεοπάτρα μου σου χαρίζει σήμερα ο Θεός δύο ακόμη γονείς, χριστιανούς, πολύ καλούς, το Γιώργο και τη Μίτση. Φροντίστε να τους τιμάτε. Και μάλιστα πιο πολύ Αποστόλη θα τιμάς τους γονείς της Κλεοπάτρας και Κλεοπάτρα μου πιο πολύ θα τιμάς τους γονείς του Αποστόλη. Γιατί είναι γονείς που σου σας χαρίζει ο Θεός. Και όσο πιο πολύ Αποστόλη μου τιμάς τους γονείς τους δικούς σου και της Κλεοπάτρας, τόσο πιο καλά πράγματα θα κάνει ο Θεός στη δική σου τη ζωή. Και όσο Κλεοπάτρα μου τιμάς πολύ, όσο πιο πολύ τιμάς τους γονείς σου και τους γονείς του Αποστόλη, τόσο πιο καλά πράγματα θα κάνει ο Θεός σε σένα. Αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού, να τιμάς. Βέβαια, το σπίτι σας είναι κάτι άλλο από το σπίτι των γονιών σας. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Άρα λοιπόν σήμερα δημιουργεί ο Θεός ένα άλλο καινούριο ευλογημένο σπιτικό που η ευλογία τόσο μεγάλη θα είναι και αυτό εξαρτάται μόνο από εσάς τους δυο. Από την ενότητα, από την αγάπη, την υπακοή και από την πίστη στο Ευαγγέλιο. Αμήν αδερφιά μου. Αμήν. Σας αγαπάω πολύ, αλλά ο Χριστός σας αγαπάει πιο πολύ. Και ευχαριστώ και όλοι σας αγαπάμε. Τώρα αγαπητά μου αδέλφια, σηκωθούμε να προσευχηθούμε για τα αδελφάκια μας τα μικρά. Πόσο χρόνο είσαι Αποστόλη μου? 23, όπου γέρασες. Πόσο χρόνο είσαι Κλεοπάτρα μου? 20. Περάσαν τα χρόνια. Με προσοχή θα ακούτε τώρα το Λόγο του Θεού. Γιατί οι υποσχέσεις που θα δώσετε είναι ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Αγαπημένα μου αδελφέ Αποστόλη, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή μας την Κλεοπάτρα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την Εκκλησία του σαν νύμφη και κοσμημένη. Είσαι απολύτως σίγουρος.
υπόσχεσαι, αδερφέ Αποστόλη, ότι θα αγαπάς την Κλεοπάτρα όπως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδικε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Έτσι θα την αγαπάς. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση, αποδίδοντας τιμή σε αυτήν ως εισκεύος ασθενέστερο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν, παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Αμήν. Αγαπητή μου αδελφή Κλεοπάτρα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίδει τον αδελφό μας τον Αποστόλη για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία ως νύμφη και κοσμημένη. Σε βεβαία ότι ο Θεός σου δίνει για σύζυγο τον Αποστόλη. Και εγώ. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι τον Αποστόλη πάντοτε, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί του, θα υποτάσσεσαι σε αυτόν, καθώς υποτάσσεται η Εκκλησία στο Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου. Και υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν, παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέει, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Τώρα που θα πάτε το βράδυ μετά από όλα σπίτι σας, θα γονατίσετε και θα αφιερώσεις την Κλεοπάτρα και τη ζωή σου στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, στο όνομα του Χριστού. Θα αφιερώσεις το υπόλοιπο της ζωής σας σε Αυτόν. Και εσύ Κλεοπάτρα, θα γονατίσετε, θα αφιερώσεις τον Αποστόλη, τον εαυτό σου και τη ζωή σου, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και θα παρακαλέσετε το Θεό να είναι πάντοτε μαζί σας και πάντοτε να σας ευλογεί. Μην το ξεχάσετε αυτό. Θα αφιερώσετε τους εαυτούς σας στο Θεό σήμερα. Οι δυο σας στην παρουσία του Θεού. Εσύ τη γυναίκα σου στο Θεό και εσύ τον άντρα σου στο Θεό. Έτσι. Και εγώ σύμφωνα με την ομολογία σας, σαν νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σαν ανακηρύττω εις συζύγους και εκείνο το Θεό το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει ποτέ. Και τώρα αγαπητά μου αδέλφια, όλοι μαζί σας παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Θεός να ευλογήσει τα παιδιά μας. Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αδερφό μας τον Αποστόλη, για την αδερφή μας την Κλεοπάτρα, που εσύ Κύριε Θεέ μου τους έφερε σήμερα εδώ για να τους παντρέψεις εσύ Δέσποτα αγαθέ, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και εμείς σε παρακαλούμε να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από ασθένειες, από αρρώστιες, από το διάβολο και σατανά, πάντοτε να τους έχεις στην παρουσία σου, στην αγκαλιά σου, πάντοτε να είναι ευλογημένοι κατά πάντα στο όνομα του Χριστού. Και εμείς την ώρα αυτή αφιερώνουμε τον αδερφό μας τον Αποστόλη και την αδερφή μας την Κλεοπάτρα, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο, και σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, ευλογών πάντοτε να τους ευλογείς και πληθύνων πάντοτε να τους πληθύνεις και πάντοτε να δοξάζεσαι στη ζωή τους, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Κύριος να σε ευλογεί, αγόρι πολύ. Κύριος να σε ευλογεί, σε γλυκιά μου. Πολύ. Ας καθίσουμε, αγαπητά μου αδέλφια, να ψάλουμε τον ύμνο 426 και θα σας μοιράσουν κατά το έθιμο και τις μπουμπουνιέρες.
και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ύμνος 426. Ο Δημιούργε των πάντων συγχωρήγε. Ζούμε ως και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Συ που θεσπίσες το γάμο στην Εδέμ τη θαλερά και ευλόγησες κατόπιν της Κανάς ήτε δώρησε. Στους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Σε οικετεύουμε, Πατέρα, με το πνεύμα σου έλθε και τους νεόνυμφους σε ευλόγησε, Θεέ, σε Θεέ. Υιούς και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε, τόσα αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη ψυχή γαλήνη όσο ζουν επί γης. Συ Θεέ δώρησε πλούσια στους νυμφίους και της δώσε να'ν επί στη δούλη του Χριστού σοι δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για τις. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάτει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επάνω σας. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας δίνει τη δική του την ειρήνη. Αμήν. Εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδερφοί και αδελφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο γάμο των παιδιών και σας θυμίζω ότι όλοι είμαστε προσκεκλημένοι σε έναν άλλο γάμο, το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, να μην λείψει κανείς. Τώρα θα σταθούν εδώ μπροστά
οι νεόνυμφοι μαζί με τους γονείς τους να περάσουμε από αυτό το διάδρομο, να τις συγχαρούμε και να φεύγουμε από αυτό το διάδρομο, ώστε όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη, και μετά όλοι μαζί θα κατέβουμε κάτω στο κατόι να χαρούμε με τα παιδιά μας. Ο Θεός να σας ευλογεί.